Λοιπόν, θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο νομίζω ότι είναι και αυτό που λες μέσα. Έχω μία γνωστή μου η οποία ήταν στην Αγγλία και πήγε να εκκλησιαστεί σε ένα ναό. Γνωστή μου, την ξέρω. Μέσα ο ναός ήταν όλοι μασκοφορημένοι. Αυτή πήγε έτσι, χωρίς τη μάσκα της. Μόλις την είδε ο ιερέας, από την ωραία πύλη, έξω, έξω, έξω. Και όλοι οι άλλοι εκεί, με ένα στόμα, έξω. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ χωρίς μάσκα? Και η καημένη έξω. Αλλά σκέφτηκε, λέει, τουλάχιστον στο τέλος να μείνω για να κοινωνήσω. Τουλάχιστον, θα καθίσω έξω. Πράγματι, στο τέλος, που φωνάζει ο ιερέας, μετά φόβου, Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε, καλό θεώρησε να προσέλθει και αυτή. Μόλις την είδε ο ιερέας με το Άγιο του Σκοπότηρο στο χέρι, έξω της λέει, έξω. Πώς τολμάς εσύ να μπεις μέσα? Βγήκε η καημένη έξω. Έτσι. Έβαλε τα κλάματα. Και παρουσιάζονται δύο νεαροί. Της λένε, γιατί κλαις? Λέει, τους εξιστόρισε το γεγονός. Με βγάλαν έξω επειδή δεν φορούσα μάσκα. Μη στεναχωριέσαι, λέει, δεν είναι δική μας. Δεν είναι δική μας, μη στεναχωριέσαι. Και εσείς ποιοι είστε? Ο Ηλίας και ο Ενόχ. Θα την πάρει τη σκούπα ο Χριστός. Θα στείλει τον Ηλία. Δεν έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Έτσι, κάντε λίγη υπομονή. Θα τα καθαρίσει όλα ο Χριστός. Θα τα καθαρίσει. Κάντε υπομονή. Ναι, έτσι. Σας ευχαριστώ. Δεν λες τίποτα. Να ρωτήσω.